και σιγά σιγά μαζί με το νερό χάνονται και τα κοπάδια. Οι βρύσες στερεύουν, λίμνες και ποτάμια ξεραίνονται. Η λειψιδρία μοιάζει με εφιάλτη και απειλεί τις αρδευόμενες καλλιέργειες με καταστροφικές συνέπειες για την αγροτική παραγωγή. Ελλιπής γονιμοποίηση από το θερμικό στρες και από την έλλειψη θρεπτικών και νερού. Έχουν ξεραθεί και τα καλαμπόκια. Νερό πολύ δεν υπάρχει λόγω της λειψιδρίας και ο καιρός δεν έχει βοηθήσει. Στον Δρυμό Θεσσαλονίκης, αγρότες στρέφονται σε εναλλακτικές καλλιέργειες που δεν χρειάζονται μεγάλη ποσότητα νερού, όπως είναι το σκληρό και το μαλακό σιτάρι, το κρυθάρι και οι ελαιοκράμβοι, γιατί φοβούνται ότι δεν θα έχουν ούτε για να πιούν. Είναι μια συνειδητή απόφαση, γιατί βλέπουμε ότι και εμείς, σαν χωριό, ο Δρυμός έχει τραγικά προβλήματα λειψιδρίας και πιθανόν αύριο μεθαύριο αυτές οι γεωτρήσεις να χρειαστούν να πιούμε νερό στα σπίτια μας. Στην περιοχή εδώ έχει να βρέξει τουλάχιστον από τον Οκτώβριο. Εκτός από την ανομβρία, έχουν να αντιμετωπίσουν και το μεγάλο θερμικό φορτίο από τις επίμονες υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων 2 χρόνων και οι οποίες οδηγούν σε μείωση της παραγωγής. Είμαστε σε έναν αγρό αρδευόμενο σωστά, με τριφύλι, στον οποίο όμως λόγω του θερμικού στρες και της υψηλής ακτινοβολίας, ο βιολογικός του κύκλος κλείνει νωρίτερα. Κανονικά η ανάπτυξη του φυτού θα πρέπει να είναι κατά 40 πόντους υψηλότερη, που αυτό μεταφράζεται σε απώλεια παραγωγής που μπορεί να ξεπερνά και το 30%. Μήπως μπορέσουμε να βρούμε κάποιους σπόρους ανθεκτικούς με λιγότερο νερό για να σπέρνουμε τα χωράφια μας. Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος ήταν οι θερμότεροι που έχουν καταγραφεί ποτέ, ενώ και ο Αύγουστος ξεκίνησε με θερμοκρασίες πάνω από το φυσιολογικό, παράλληλα με την παρατεταμένη ανομβρία, ιδιαίτερα στην ανατολική και νότια χώρα. Στις Κυκλάδες, που ξέρουμε ότι έτσι και στο νερό είναι περιορισμένο διαχρονικά και είχαμε λιγότερες βροχές τα τελευταία 2 χρόνια, από την άλλη αυξάνεται πάρα πολύ η ζήτηση για τον τουρισμό. Σε άλλες περιοχές λόγω της αγροτικής παραγωγής. Πρέπει να δούμε λοιπόν το σύνολο και της προσφοράς, τι νερό πέφτει, πώς το συγκρατούμε, πώς το αποθηκεύουμε, αλλά φυσικά και στη ζήτηση. Και είναι επιτακτική ανάγκη η ορθολογική διαχείριση του λιγοστού νερού που πέφτει στη γη από βροχές.